Χριστίνα. Χριστίνα. Χριστίνα, πού πάει. Ρε Χριστίνα. Χριστίνα. Λοιπόν, ρε, να μας πει να μου γεννήταμε. Α, να πεθάναμε το άγχος μας, καταλάβετε. Φάστε ρε, δεν παθαίνε τίποτε. Ρε μίστε ρε Νικόλα ρε κουμπάρε. Είμαι από το Αγγέλο δάμε και να δάμε, η Χριστέ έχω στην Κενέφιε. Ο γιατρός γιατί δεν μιλά ρε. Άγγελε, και θέλει και πολλά πλάσμα ρε κουμπάρε, πέρα μας. Άγγελε να μιλήσεις. Τι αν πρεκάμε και όμως ξέρεις. Λοιπόν, τα αποτελέσματα των εξετάσεων των αξονικών έδειξαν ότι υπάρχει μια κίστη. Φυσικά βιοψία ακόμα δεν έγινε, αλλά... Έχω κοστίσει έναν κεφάλι. Σαν σκιά κυλάει τι ήμουνα εγώ. Ταξίδεψε, σου πάει κι αν έρθεις θα στα μάτια με κοιτάει. Ταξίδι μακρινό κι αν ήξερα που πάει, στα αστέρια ή στο στα μάτια με κοιτάει. Ταξίδι μακρινό κι αν ήξερα που πάει, στα αστέρια ή στο
πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Ο ουρανός δικός μου η θαλάσσα στα μέτρα μου πώς να με κάνουν να τον δω τον ήλιο με άλλα μάτια στα ηλιοσκαλοπάτια με μάθε η μάνα μου να ζω στου βούρκου μέσα τα νερά κι αγνώσα μου μιλάνε αυτή να χαμηλώσω τα φτερά. Είπα στους ίδιες φορές ότι έμπωσε έτσι το που έχουν πάρει. Να αλλάξω το χαρακτήρα μου στα 52 μου χρόνια. 53. Το Μάιο 53 και άλλη στο χιούμορ, εντάξει. Μάιο. Μάιο που γεννήθηκες. Μάιο. Θα θέλει να πάει καμπαρέ να πάει μόνος. Το μόνος μου, α. Μπράβο, ρε. Έτσι φίλους να έχεις, ρε. Για δουλειά μπορεί να πάμε, κύριε Κοσμά. Για την υπόθεση του τύπου ρε, που έναν ανανεώνει τη βίζα της κοπέλα. Άστα τώρα ρε, άστα. Γράφε μου, είπε στην σειρά να περάσει από τη φύγη. Μα είπε μου να πάει υπόψη, πρέπει να πει υπόψη. Γιατί. Γιατί, ρε Ηλία, για μια μικρή έρευνα ρε. Είδα το μητρό του πρώην άντρα, τι σήμα ρε και καθόλου. Δηλαδή. Αν υποθέσουμε τούτος ότι πιάσαμε πολλά λεφτά με το δυστύχημα, μετά το δυστύχημα, δεν χρειάστηκε να δουλέψει σωστά. Μπορεί. Ναι, αλλά ερεύνησα και τούτος, δεν είσαι ποτέ του αριθμών κοινωνικών ασφαλίσεων. Δεν είσαι ένα αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων. Ίντελος. Μα ούτε πριν το δυστύχημα. Ούτε. Ίντελος, δεν δουλέψε ποτέ τούτος. Λοιπόν, ρε, να σου πω, τούτος ο τύπος φάνηκε μου και εμένα πολλά περίεργο τώρα, κούμπα. Άκου να δεις, έπια τον τηλέφωνο μια ημέρα. Και ήταν κλειστό το τηλέφωνο. Ύστερα από λίγο, κι αν είμαι γίνος πίσω. Και λέω τώρα, αφού εγώ όταν τον έπιασα, έπια τον πας στο σταθερό, όχι πας στο κινητό. Και έκαμε ντου, εντάξει. Και συγχύστη. Καλά ρε, στην ηλικία σου συγχύζεσαι εύκολα πιο ρε. Ρε, παίρνω σε 6 μήνες σε παίρνω ρε. 8.
Μα περνώ σε 8 μήνες για όνομα του Θεού. Ρε να ντρέπεσαι, περνώ σε 8 μήνες και μιλάς μου σαν να είσαι γιος μου, ρε. Έλα, έλα μικρέ, τι να στου δίπω να κάνει. Καλά. Να το πούμε, ρε, να το πούμε τη σειρά. Να ελέγξει και εσύ να είμαστε σίγουροι. Εν καλή που μαγιά μου σε την περάντα γλάστρες, εν τα ποτίζει. Του λαλό του, ανάλαβες να τα φέρεις, πρέπει να τα ποτίζεις. Αν δεν μπορείς, πέμουν να το φροντίσω εγώ. Όχι, αγάπη μου, λαϊ μου, με φάσε, έκανα τόσον κόπο να τα φυτέψω. Να τα φύγω να ξεράνουν. Τέτε, παιδιά, πώς έγιναν τζίνε. Γιατί με θεωρείτε ζωή μιλάτε. Χριστίνα μου. Τι? Μπορεί να μια δοκιμασία. Όλοι παίρνουμε το. Είσαι τέτοιες εσείς γλάστρες. Χριστίνα. Καλά ρε παιδιά. Προτιμάτε να με θεωρείτε διαλυμένη επειδή ο άγγελο... Όχι. Όχι. Προτιμούμε να σε θεωρούμε όπως θέλεις. Δεν έχουμε το θέμα. Απλώς είμαστε τόσα χρόνια μαζί και πρώτη φορά παίρνουμε κάτι τέτοιο. Και μπορεί να έρθει δύσκολο. Θέλω να ξέρεις ότι να είμαστε δίπλα σου. Αφού είσαι πετάς, πώς θα είσαι δίπλα μου. Χριστίνα, κόψε το. Συνήθως δεν κάνεις χιούμορ, τώρα τι σε πιάσε. Παιδιά, ακόμα καλά καλά ένε μάθαμε. Ο Θωμάς είπε ότι να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ε, Χριστίνα μου, μην πάει κόντρα σε εκείνο που νιώθεις. Θα σου πιάσω τον Βαγγέλη και θα τον πάρω τον Νικόλα. Εγώ εδώ θα είμαι. Όποτε θέλετε. Θα σε πιάσω τηλέφωνο. Δύναμη, να. Άντε, δεν ήσυχες ρε, μια χαρά είμαι. Θέλω να μείνω μόνη. Συνάδελφε, θα ήθελα το... Όπα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό σε αυτό το γραφείο. Φροντίστε να το συνηθίσετε, γιατί θα το λέω συχνά. Λοιπόν, θα ήθελα το... Προτιμώ το Μάνος. Προτιμώ το συνάδελφε. Όπως προτιμάτε. Όπως πρέπει. Πάντα κάνεις όπως πρέπει. Όχι. Πάντα κάνω όπως προτιμώ. Τι έλεγες? Λοιπόν, θα ήθελα το φάκελο με την υπόθεση της Βίκης Αντωνίου. Το θες πολύ. Μάνο. Έτσι, μπράβο. Κοιτάξτε να δείτε, για να μην έχουμε καμιά παρεξήγηση. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Είχα τον Ηλία, είχα τον Κοσμά, τώρα έχω και τη θηλυκή τους έκδοση. Λοιπόν, συνάδελφε, ο φάκελος είναι στο αρχείο, συνάδελφε. Σήκωσε το τηλέφωνο, συνάδελφε, σχημάτισε το 115, συνάδελφε, και ζήτησε να στον φέρουν, συνάδελφε. Ναι, παρακαλώ. Ο αστυνόμος Κατραβάκης ζητά στο γραφείο του το φάκελο της υπόθεσης YB3. Κάθετος 311. Ευχαριστώ πολύ. Επίγον, έτσι. Ευχαριστώ.
Ελένα! Α, γεια σου, τι κάνεις. Καλά είμαι, εσύ. Όλα καλά. Μια χαρά, το επερνούσα, είπα να ψωνίσω κάτι. Μικρός που είναι ο κόσμος, α. Μα μικρός δεν λες τίποτα. Α, έγινε το μωρό. Ναι, μια ίωση ήταν. Να τα περάσετε κι εσείς. Πρώτα με το καλό. Πέμα, εσύ όλα καλά, ο γιατρός τι σου είπε. Α, δόξα το Θεούλα, μια χαρά. Τα έφκανε μου και φωτογραφία με τον υπέρυπο. Α, μπράβο. Βέβαια, νωρίς ακόμα να σου πει ο γιατρός, αν ένα αγοράκι κοριτσάκι, φαντάζομαι. Βέβαια, πάρα πολλά νωρίς. Αλλά, μακάρι να είναι αγόρι. Κατάλαβα. Ο Μάνος προτιμά αγοράκι. Ξέρεις το Μάνο. Μα άμα δεν το δώσετε εσείς κουράγιο, ποιος είναι να το δώσει. Είναι δύσκολο, Θωμά μου. Ούτε και το παιδί του το ίδιο καλά-καλά. Εντάξει, κυρία Σοφία μου, δεν θέλω να ανησυχείτε. Ακόμα δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Μην ανησυχείτε. Γιατρέ, και ο πατέρας του εκεί τον είχε. Κυρία Σοφία μου, πιστέψτε μου ότι η μόνη λύση είναι να το δώσετε κουράγιο. Και εγώ, ό,τι περνά από το χέρι μου, θα το κάνω. Θα κάνω και τις ανάλογες εξετάσεις και όλες τις διαδικασίες που πρέπει. Ναι, δεν θέλω να ανησυχείτε. Κυρία Σοφία! Κυρία Σοφία! Πόσο χρόνο έχει, γιατρέ? Κυρία Σοφία μου, πρέπει να κλείσω. Οκ, okay, γεια. Και ο Ρίγε μου βίδεψε από αυτής. Έπιασε ρε, γίνε και σύλλος. Ήσαν μάνα είσαι εγώ μανταρό. Που κάτω ήταν που γίνεται. Καλό. Και τον τα θάνατα ρε, παιδί μου. Βίδεψε τα γύρα από τότε. Ακόμα είναι καμή. Άμα να είσαι καλό χώμα. Και ποτίζεις τα. Άντρες τα θάνατα της ζήρας. Καημένος για το τι. Σκέφτεται τον άλλο. Τι ώρα θα πάνε δουλειά. Να μην στερείτε τουλάχιστον. Άντε να πάρω ψηφί το καντήρι. Κύριε Ρίσο. Ποιος το άψαν το καντήρι. Έχει και τρεις μέρες πάνω. Τι ρε λες. Άρα. Α, δεν φερεύεται. Τον καιρό που είχε να ανάψω το καντήλι της γιαγιάς μου, θα βρω τον τάφο. Μπράβο ρε Αλεξία. Τουλάχιστον για να βάζω να βάλουμε τα λουλούδια σου. Θέλετε λίγο νερό. Τι έπαθες, Αλεξία, μίλα μου, τι έγινε, τι. Ποιος. Άγγελος. Ποιος. Ο Άγγελος. Ποιος.
περασμένη φορά που βρεθήκαμε δαμέ, που γνωριστήκαμε, θυμάσαι? Εχτύπησε το τηλέφωνο σου και είπες, έλα μάνο μου, είμαι κάτω στο μαγαζιά. Εκτυπήθηκες τώρα? Και συγκράτησες το όνομα. Μπράβο, μνημονικό, ελέφαντα, μπράβο. Ναι, όντως. Ο μάνος προτιμά να είναι αγοράκι. Όλοι οι άντρες το ίδιο πράγμα είναι. Και εμένα ο άντρας μου προτιμούσε ένα αγοράκι. Θα του κάνουμε και ένα κοριτσάκι τώρα, θα κάνουμε τη ζευγάρι. Χωρίσαμε. Νομίζω πως σου το έχω πει. Τέλος πάντων, θέλεις, δεν ξέρω, να πάμε για... Θα πάμε για καφέ. Πάρα πολλά καλή ιδέα. Ένας καφές τώρα είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, σε κανένα 15 λεπτό κλείνω. Θέλεις να έρθεις μέσα που να περάσει λίγο η ώρα και να πάμε? Να σου πω τι θα κάνω. Θα κάνω ακόμα μια βόλτα, κανένα τεταρτάκι και περάσω να σε πιάσει. Ωραία, εντάξει. Θα σε περιμένω. Φίγκη, χάρηκα που σε γνώρισα. Κι εγώ. Να σε δω σε λίγο. Και ποιος να μας πει, ρε Θωμά. Άντρε, μου παραφιάμε. Έθελα να μας πει, να μάθουμε παλού. Φιάμε. Άντρε, πάφερε ένα κόμμα σε έρθα. Καλά καταλαβαίνετε ότι τώρα φέρε στη ηλίθεια. Καταρχήν, όποιος έχει έναν κουβάρι μέσα στον εγκέφαλο, δεν σημαίνει ότι πεθανίσκει. Με συμπεριφέρεστε, λες και ζούμε στη δεκαετία του 70. Ηρεμήστε, ρε. Η επιστήμη σήμερα κάνει θαύματα. Τι πάσο να μας πει σήμερα, αύριο, ρε κουμπάρε. Περίπου είπα. Ε, περίπου με τίποτε. Τον άλλο που τον αφορά δεν ασχολείται. Τι ασχολείστε εσείς. Άντε, φελέξω για την εγωδιά του. Άντε, φιάμε. Καλά, ρε κουμπάρε. Δεν ρωτήσω εμείς ποιος να ρωτήσει. Εντάξει, ρε θέμα, είμαστε και εμείς λίγο έτσι. Συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη. Πηγαίνετε για να τα πω μετά. Αμάρα, παιδί μου, τι πάθατε με αυτή την υπόθεση όλη. Το θέμα είναι απλό. Χώρισαν. Βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Ο Γιώργος και η Βίκη είναι ικανοποιημένοι. Τι ψάχνει τώρα ψήλου στα χέρια, δεν μπορώ να καταλάβω. Για σένα μπορεί να τέλειωσε, συνάδελφε. Εγώ άλλα πιστεύω. Δηλαδή. Κάτι περίεργο κρύβεται σε αυτή την υπόθεση. Κάτι δεν μου κολλάει με τον άντρα της. Τι να κρύβεται τώρα, εγώ το θέμα να το έψαξα. Όσο πήγαινε δηλαδή. Είναι απλά τα πράγματα. Τέλειωσε. Εξάλλου ο Γιώργος είναι μια χαρά παιδί. Τι εννοείς του μίλησες, επειδή εγώ τον παίρνω τηλέφωνο και δεν βγαίνει. Καλά. Αυτός και η τεχνολογία είναι τσακωμένη. Τη μια τον παίρνεις, λέει ότι ο αριθμός δεν υπάρχει. Μετά σε παίρνει αυτός. Κουφά πράγματα. Δεν μου είπες όμως, του μίλησες. Ναι, παλιά. Το ξέρεις ότι είναι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Το γράφηκε στο φάκελο, αλλά μου το είπε και η Βίκη όταν συναντηθήκαμε. Συναντηθήκατε, πότε? Όταν θέλεις η μοίρα μου τον κόσμο αυτό να αφήσω και κάθε ελπίδα για ζωή απ' την καρδιά μου σβήσω. Άστε ρε! Έλα! Μια κούπα από τη στάτη μου. Έλα ρε! Γιατί σε πιάνε το γιάντρο, για να γάμω. Μωράκι. Μπράβο ρε Αντινούκ ρε! Ευχαριστώ, Άστε ρε. Κι εγώ είπε γιατρό έχετε ρε. Μάστρος σου, το μωράκι του, το αφήκει μόνο του. Γιατί έτσι? Τι έχει? Σήκω και δώσε μου κρασί, τα λόγια είναι. Μου κάνε ρε, άμεσο. Λεύκο. Τα στερά πρέπει να σου αφήνουμε, είσαι σοβαρός ρε, θα ξαρτήσεις τη δουλειά, είπαμε. Πάρε δέμε ρε Νίκολα. Ρε, εμείς δεν είναι όμως αισθανούμε. Αν εμπάθαινε κάποιος που μας κάτι, θα κάνουμε στο ίδιο. Άντε, και στα πράγματα σου αφήνουμε. Άντε, στα πράγματα μου κάτω. Έγιονε ρε, ξακρίνε, ακόμα σκήνει, ρε. Πάρε δέμε ρε, τα πράγματα του Αγγέλης και ρωτήρες στον μήνα. Αν λες μένας μαλλιάδικα, αν λες Χριστίνας. Αν δεν δουλεύω εγώ ασπρός, τα ποιος είναι ο σπάρι.
Άντε ρε, έλα σου γόη μου τώρα και να πάω αυτοί, είναι. Άντε ρε, θα πάω στον άπιον πήρες, άντε, άντε. Όπα το φιλουί μου! Έλα, 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 έλα. Άντε με κάτω, άντε με κάτω. Ρε, 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 ρε. Άντε με κάτω. Αδερφκό, αμέσως πάω πεθάνω. Αδερφκό, αμέσως πάω πεθάνω. Want some bacon? No, man, I don't eat pork. Are you Jewish? No, I ain't Jewish. I just don't dig on swine, that's all. Why not? Pigs are filthy animals. I don't eat filthy animals. Yeah, but bacon tastes good. Pork chops taste good. Whoppers? Sewer rat may taste like pumpkin pie, but I never know because I wouldn't eat the filthy motherfucker. True. Pig, sweet, and root. That's a filthy animal. I ain't eating nothing, ain't got sense enough to drink garlic. Galon d'orgo, not a luxury. How about a dog? A dog eats his own feces. I don't eat dogs. Three man, I must have a problem. Do you consider dogs a filthy animal? Ναι. Εγκαλό. I would never so far to call a dog filthy, but they're definitely dirty. But dogs got personality. First down, they don't. Νικόλα μου, Ιωρία Μισάντζελα. Νομίζω να κραγεί κεφαλή μου, φούρε τα πράγματα μέσα. Καταλαβαίνω. Νομίζεις ότι με καταλαβαίνεις. Θέλω μια χάρη. Να τι θέλεις, αγαπημένο. Δεν ξέρω τι να γίνει με τον Άγγελο με τον καιρό. Αλλά νιώθω ότι θα είμαι εντάξει. Να θέλω την κατανόηση σου. Μπορεί να με συμπεριφέρουμε σωστά. Τι λες, αγάπη μου. Είσαι πελός. Τίποτε δεν θα γίνει με τον Άγγελο. Ακούεις. Για την αγάπη νικούν τα πάντα. Για την αγάπη. Εγώ σε αγαπώ. Λατρεύω σε. Σαν σκιά κλείσω ένα ραντεβού για βιοψία προς το παρόν, α. Υπάρχει περίπτωση να εγκαλοειδείς. Άγγελε, στις παραπάνω περιπτώσεις... Μην κακοειδείς. Άγγελε... Άρα γιατί έκαμε βιοψία. Θωμά, κλείσε ραντεβού. Για να το λαδίδω ο Θωμάς πρέπει, ρε Άγγελε. Ο Θωμάς είναι πολλά πρόγραμμα, ρε Χριστίνα. Και όταν ρώτε μέρος μια Αλεξία, αλλά λένε που σημαίνει ότι πρέπει μαζί της, επειδή το είπε ο Θωμάς. Πώς αναστοιχίζει η βιοψία.
Συγγνώμη, είστε εντάξει. Θέλετε να φωνάξω κάποιον να σα κοιτάξει. Θέλετε λίγο νερό. Ελάτε. Ευχαριστώ. Ζαλίστηκα, να μου περάσει. Τι έγινε. Εσείς. Ο άντρας μου. Πώς το λένε. Άγγελ. Και ο γιος μου. Έχει χρόνια. Πες του Άγγελο κουράγι, ναι. Κουράγι. Δωρεάν ιδιοψία. Έτω. Μανώ, θέλω να πάει πάνω στον Κώστα και να του πεις ότι το διατακτικό που μας στείλα για τον Καρανικόλα έχει πρόβλημα. Να του πεις δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θέλουμε υπογραφή από τον εισαγγελέα. Πολλές φορές. Οκ, okay, να το πάρω τηλέφωνο πρώτα. Όχι τηλέφωνο, ας το τηλέφωνο. Θέλω να πάει προσωπικά ρε κουμπάρι. Και κάτι άλλο, πέ μου. Ρε Μανώ, θυμάσαι την νύχτα που πήγαμε στη Λέμεσο. Βεβαίως θυμάμαι. Τι. Την επομένη το πρωί εξέραν το πάνω στη διεύθυνση. Το επόμενο πρωί. Πώς έγινε αυτό. Εγώ δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Δεν είπα ρε πώς το είπες εσύ. Αμέσως είπες το εσύ. Αλλά φαίνεται μου παράξενο. Αφού δεν το ξέρει κανένας. Να σου πω τι έγινε. Αυτός ο Γεωργίου με την κοτσίδα, όχι ο Μάικ, ο άλλος. Πρέπει να έχει πάρει δόση με κάποιον από τους δικούς μας. Διότι δεν γίνεται. Δύο φορές κινδύνεψε να το χώσουν μέσα και τις δύο φορές την κλείτωσε στο παραπέντε. Να σου πω, ξαναφέρτω μέσα. Ξαναφέρτω μέσα να δούμε τι θα κάνω. Πει μου, η Ήρα πέρασε καθόλου ποτά. Όχι, μου είπε ότι θα πάει να δει πάλι τη Βίκη. Καλή κορούα ρε η Ήρα. Να την προσέχουμε. Και στη δουλειά της είναι πολύ καλή. Σε ποιον μιλάς εσύ! Βούβα! Γιατί μου το πες. Αλεξία, έλα μέσα. Γιατί μου το πες τότε που σε ρώτησα. Τι να σου... Νικόλα, κόψε το είπα σου! Ρώτησα σε μια αν έχει τίποτε πες μου, ξαναρώτησα σε αν έχει τίποτε πάλι πες μου, ευκάλεσαι μου την πίστη μου να μου ξέρει μια χαρά ο Άγγελος, πού την τύχνας. Α, πού την τύχνα! Αλεξία, έλα μέσα. Ο Νικόλας μόλις έφευκε, δεν είναι Νικόλα. Όχι, θα πάει που πότε. Θα πάει που πότε. Λεπτό. Δεν είμαι στα μάτια, είπα. Θεωρείς τίποτε με στα μάτια μου. Θεωρείς τίποτε με στα μάτια μου. Αλεξία. Σκάσε. Αλεξία. Σκάσε, είπα. Ότι και να είπα για τον Άγγελο να αφορά εμένα. Εντάξει, μόνον εμένα. Κατάρα που έχω να θωρώ πράγματα αφορά εμένα. Δεν με ξαναρωτήσεις ούτε εσύ ούτε κανένας άλλος. Εντάξει, Αλεξία μου. Δεν θα σε ξαναρωτήσει κανένας. Ωραία δαμε, ήσυχα. Ναι, και εμένα αρέσκει μου. Συνήθως εδώ είναι που κάνω διάλειμμα. Το μωρό σου παίρνει στον νηπιαγωγείο. Ναι, ως το απόγευμα. Μετά κατά τις 6 πάω και πιάνω τον. Α, πόσο χρόνο είναι. Κλείνει 3 σελίδια.
Να το χαίρεσαι. Δαμέ στο κατάστημα στα παιδικά. Δουλεύεις πολύ καιρό. Έχει περίπου 6 μήνες. Εντάξει, καλά. Εσύ εργάζεσαι κάπου? Όχι. Τώρα δεν εργάζομαι. Τι τώρα δηλαδή, έχει πολλά χρόνια. Πώς το έθελα. Τι συγκυρίες έφερα. Το εντάξει. Βγάλουμε το αμέρα. Φαντάζομαι ο άντρας σου πρέπει να πιάνει καλά λεφτά. Ναι. Είναι εντάξει. Είναι αστυνόμος το ΤΑΕ στη διεύθυνση. Παίρνει αρκετά καλό μισθό. Αλλά δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Είναι δύσκολο για σένα. Να είσαι μόνη σου σπίτι, ο Μάνος να εργάζεται συνέχεια. Εντάξει, συνήθισα. Είναι ησυχία στο σπίτι. Κάτσε να γεννηθεί το μωρό για να δεις ησυχία. Δεν μου είπες, είσαι από τη Λευκοσία. Ναι, από τη Λακατάμια. Βέβαια τώρα μείνεις στο Ακρόπολη. Κι εγώ που ήταν Άγιο Δομέτη. Ναι, ξέρω το. Ο πρώην άντρας μου είναι που τον Άγιο Δομέτη, όσο ξέρω την περιοχή. Έλα, Μάνο μου. Έλα, αγάπη μου. Πού σε πέτυχα? Είμαι με μια καινούργια φίλη, και πίνω καφέ. Ποια, την ξέρω? Όχι, δεν την ξέρεις. Βίκη τη λένε. Γνωριστήκαμε τυχαία πριν καμιά εβδομάδα. Βίκη, είπες? Εντάξει, τι ώρα θα πας σπίτι? Τώρα ξέρω εγώ, μια μισή ώρα, κάπου για μέση. Εγώ θα αργήσω λίγο. Έλα, θα τα πω μετά. Γεια. Έγινε. Σε φιλώ. Τυχαίο ή σύμπτωση? Και τις δύο φορές που βρεθήκαμε, έπιασες σε τηλέφωνο ο άντρας σου. Προσεχή με πάρα πολλά τώρα που είμαι έγκυος. Καμιά όπως το μωρό. Πετάς στους 7 ουρανούς. Λοιπόν, θέλω να περιπέξω κανένα σας. Ο Άγγελος, όπως είναι δικός σας φίλος, είναι και δικός μου. Γεια σου, Νικόλα. Απλά θέλω να είστε ήρεμοι απέναντί του. Έτσι να είναι και πιο θετικός ο Άγγελος. Δεν πρέπει να του λείψει τίποτε. Ό,τι θέλει ο Άγγελος. Αφήστε το πάνω μου. Αφήστε το πάνω μου να σώσω καλά εγώ, εντάξει. Μπράβο, βγείτε έξω, διασκεδάστε. Μην του χαλάσετε κάτι. Πρέπει να περνά καλά. Θωά μου. Έτσι όπως τα λέει, σαν... Άννα μου, δεν κακοήθησε. Ένα 10% υπάρχει περίπτωση να εγκαλοήθησε και πάλι. Το πρωί είναι πια κοιτά λίγο να μωρά στο νοσοκομείο, έτσι. Να μου να κάνω. Θες καφέ? Εγώ να πάω για φαΐ. Να μου είσαι τίποτε. Πάντα τίποτε. Ρε έχουν παρετούτη μητσί, δεν έχουν το Θεό τους. Μουρούζει σαν τους πελούς με τα αυτοκίνητα. Ού καλά. Και τον πάει σκοτώνονται. Και δεν το καταλαβαίνω με την γονή της που αποφέρω. Ρε, μα τι κακό ρε. Αν ρε με τους γονιούς. Έχεις παραπάνω φορές είναι οι γονοί που φταίουν, α. Δεν θέλουμε να χαλάσουν το χαρτίρι του μόνου τους. Παπά, θέλω το κοινό το αυτοκίνητο, μου να σαν τον περνούν το βράσι, έτσι να πάθει τίποτα να το πιάσει. Αφού οι μητσί όλους τους είναι πάνω από την τσιαφαρή τους. Να πιω και καφέ, να κάνω και τσιγά. Βέβαια να μέτρεσαι παρακαλώ. Ο Καλαμαράς. Ο Καλαμαράς, άφηκα τον πάνω και φύγει. Τώρα να σκοράσει. Να είπε μου να μείνει μέσα και το δεις. Η ήρα μας πού είναι? Η Ήρα μας είπε του Καλαμαρά να πάει στη Βίκη για την υπόθεση μας. Α, τώρα που πες Βίκη είναι πιο τηλέφωνο, δεν μπορεί να δω τα μου κάνω. Εντάξει, το ωραία εγκόμενα, ρε, Ήρια. Εντάξει, είπαμε, το ωραία εγκόμενα, είπαμε σε χίλιες φορές, αν και από το θυμίζεις. Γεια σου, Βίκη. Ο Κοσμάς είμαι από το ΤΑΕ, ναι. Ναι, κύριε Κοσμά, τι κάνετε, καιρό να βρεθούμε. Ως γεγονός, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Η Ήρα, πέρασε μου για μέ, καθόλου εκεί κοντά σου.
Όχι, μιλήσαμε το πρωί και είπαμε να βρεθούμε απόψε. Ωραία. Ο Μετράκης μας είναι καλά? Μια χαρά. Μεγαλώνει. Ωραία. Να κορονίσουμε να αναβρεθούμε καμιά νύχτα, ρε, και να τα βγούμε από κοντά. Αλλά να θέλεξε τον Μετράκη, να. Οπωσδήποτε. Εντάξει, κύριε Κοσμά. Γεια. Γεια σου, γεια σου, γεια. Αχ, συγεννηθήκαμε πρόωρα. Για στον πρόεδρο σε ευχαριστήθηκε. Εντάξει, Θωμά. Όχι να τους αγχώσεις όλους και στο τέλος είναι κακό που είναι να του κάνουμε. Ναι, καλά. Έχει που τα 20 του να πάει σε κλάπ, να πάει τώρα. Εντάξει, Θωμά, κατάλαβα. Αύριο πρωί. Οκ. Έλα, αγαπη μου, να κάνουμε στρατά. Άντε ρε Νίκολα, θα είμαι πάνω για μου. Καλά ρε, να μην πω τον άνθρωπο ρε κομμάρα. Δεν τον κάνω τον καιρό που σου λέω ότι σου πάρε δώσουμε τον Γιώργο, ελάζεις μου βαρετά με ρε. Εντάξει ρε σήμερα κομμάρα, είπες μα λέτε τι να πάτω με τα προβλήματα του εμείς τώρα ρε κομμάρα. Ε καλά, δε βγάζω κάτι σαν το σαφείο έγκαμε, μία ρε. Περίμενε τον μπαρκέτ. Ρε παλεύεις δουλειά ρε. Και τι σώρα δε φιέτα. Θα να φύγω τον τινούκ μόνο του. Δεν μου κάνετε δάμε. Τίποτα ρε. Ήταν να... Ήταν για καθένα, αλλά εντάξει. Έγγελε, τον Γιώργο που έξερε ρε. Ποιο Γιώργο. Τον τύπο ρε, με ο Καροτσάκη ρε, που ευκαιρία μου χθες έξω. Σε όνειρο στο κλαπ. Έγγελε, εντάξει ρε. Ρε. Είναι μπορεί να σπάσω αυτή τη μαθοπιά σου μόνο, είναι πως είναι καμπορεί, εντάξει. Ξέρω κι εγώ κάποιον κόσμο, δουλεύει με τον άντρα μου στο ΤΑΕ. Που να πάρει, απάντησε το. Ναι, στο ΤΑΕ δουλεύει και έχει έναν συνάδελφο που το λένε Κοσμά. Με εκείνον που μιλάς. Όχι, ο Κοσμάς που ξέρω εγώ είναι συνταξιούχος. Δεν
θα σε ρωτήσω τι είδες. Είμαι πολλά ήρεμη. Βλέπεις. Δεν συνήθισα. Μην περιμένεις όμως και ο Νικόλας να με νευριάζει. Άμα ξέρει ότι βλέπεις. Τι είναι που βλέπεις, τέλος πάντων, είναι ξέρω. Και να του λες τι βλέπεις. Και σε Χριστίνα, τηλέφωνο τώρα. Τώρα. Παρακαλώ. Γυναίκα σου. Όχι. Έχω μωρό. Αγαμενό. Βαγγέλης. Θα σου ζήσει. Ευχαριστώ. Εσείς. Εγώ προς το παρόν, που βάλω το μέσα μου. Ωραία. Πόσο είσαστε. Για μισή μήνα. Προτιμάτε γιον ή κόρη. Ούτε που τον έναν έχω, ούτε που τον άλλον, οπότε... Όλοι έρθει. Ακριβώς. Αντός φαίνεσαι πολύ... Συγγνώμη, κάτι επειδή θα πει σε διέκοψα. Όχι, λέω να... Να είμαστε καλά να δουλεύουμε μετά να γιώνουμε. Ποιο γιατρό περιμένεις? Τον Λάμπρο, τον ογκολόγο. Πριν σαν αντιπού να μου κάνει... για βιοψία. Και έχω όγκο στον εγκέφαλο. Κύριος Άγγελος Κωνσταντίνου, παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Χαρήκα. Καλή ελεύθερη, γεια. Κι εγώ, Άγγελα. Ξέρω εγώ που εμπού ήταν, ρε κουμπάρ. Ένα στον Ιστήλ, άδειο. Έλα, ρε μου, με την υπόθεση του Χρανικόλα, έκαμε τίποτε. Τι να σου πω, μου λάμε μπερδεμένα τα πράγματα. Φυσικά με τα στοιχεία που έχουμε ενός τώρα, δεν δικαιολογείται να βγάλουμε ένα ένταλμα έρευνας. Νομίζω πως ο Μητσής που φέραμε προχτές μέσα να μας βοηθήσει όμως. Επίσης ο Ηλίας τώρα να βρει πληροφορίες. Να δούμε. Τώρα, με την υπόθεση της Βίγης έκανες τίποτε. Ναι, να μιλήσουμε απόψε. Με τον Λεβέντη τον άντρα της, μίλησες. Τον Λεβέντη τον άντρα της, πιάνω τον τηλέφωνο, αλλά λέει μου συνέχεια ότι το νούμερο που καλέσατε δεν υπάρχει. Έτσι, ρε Ηλία. Έτσι κάνω. Να σε πιάσει πίσω. Κάτι πρέπει να έχει στο τηλέφωνο του. Ξέρω, άσε να δούμε απόψε που να πάω στη Βίκη. Εδώ και τα ραντεβού. Ναι, ναι, σπίτι της για να μιλήσουμε. Μα έτσι είναι ανάγκη να δουλεύει και 8 εκτός χρόνων εργασίας, είπαμε. Μην ανησυχείς. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Άλλωστε, συμπάθησα, τη φαίνεται πολλά καλό κορίτσι. Λοιπόν, με τότε την ιστορία μου λέει ένα πράγμα έχω να σου πω, βάλει το καλά στο νου σου. Να προσέχεις πολλά τον Καναμαρά. Τι εννοείς. Τον μου σου λέω να τον προσέχεις καλά. Κούμπαρ. Δεύτερη φορά που πιάνω τηλέφωνο πάω στο σταθερό. Και ευκαιρία δηλαδή μου, δεν υπάρχει έτσι αριθμό. Και ύστερα πιάνει επίσης με απόκρυψη. Άιστο να δούμε να έρθω σάζω καλά, ρε. Για να μην μπορεί να έρθει. Δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε. Τον Μπούρτερ. Εντάξει, με πια. Νικόλα, τι μου γίνεται. Πού ξέρεις το Άγγελο, ρε. Εντάξει, ρε, Γιώργο, απλά επειδή ο... Προχτές και στο κλαμπ ρε, που σε είδαμε στην παρέα που σε κάλεσε ο Άγγελος. Επειδή δεν μας είπε που σε ξέρει, είπαμε να ρωτήσουμε, να ρωτηθήκαμε που σε ξέρει. Που τη δουλειά, γιατί. Δεν σκέσαι να έχει δουλειά του μαζί σου. Ρε, είμαστε που τον ξέρεις τον άνθρωπο και με φοβάσαι, δεν κεδερνούμε. Στη δουλειά, εσύ δεράς. Δουλεύκει σε μια οικοδομή που τυχαίνει να έχω κάποιες μετοχές στην εταιρεία που τη χτίσει. Επία δυο-τρεις φορές και αμέσως είχε να γνωριστούμε. Η γυναίκα του είναι η Χριστίνα, είχε ένα γιο Βαγγέλη. Τώρα γιατί μου είπε να έρθω στο πάρτι, δεν ήξερα. Καλά, Τζο, γιατί ρωτάτε τον ίδιο τον Άγγελο να σας πει. Εν το κόψε ο νους μας, ρε. Δεν σε πιάνε τρέπον να έρθει, ρε, νόμιζε, ρε. Α, ερωτήσαμε το γέμο και μας είπε. Εσύ μου. Γιατί. Ευαρκέ του, ρε. Εσύ με κόψα το, ρε. Ήταν με δωρίζε με, τούτου, ρε. Γιώργο,
Ο Άγγελος έχει έγκος στον εγκέφαλο. Ευχαριστημένο. Βέβαια δεν εμπίστευσες τώρα, ρε. Σαν σκιά κυλάει ήμουνα εγώ, ταξίδεψε, σου πάει κι αν έρθεις θα με δω. Στα μάτια με κοιτάει, ταξίδι μακρινό, κι αν ήξερα που πάει, στα αστέρια ιστορία.